670, πρώτο κεφάλαιο. Σελίδα 670, Ιερεμίας ο προφήτης, πρώτο κεφάλαιο. Οι λόγοι του Ιερεμίου, ιού του Χελκίου, εκ των ιερέων των Ενανανόθ εν γη Βενιαμίν, προς τον οποίον έγινε λόγος Κυρίου εν τες ημέρες του Ιωσίου, ιού του Αμών βασιλέως Ιούδα, κατά το 13ο έτος της βασιλείας αυτού. Έγινεν και εν τες ημέρες του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλεύς Ιούδα, μέχρι το τέλος του 11ου έτους του Σιεδεκίου, ιού του Ιωσίου, βασιλέως Ιούδα, μέχρι της εχμαλωσίας της Ιερουσαλήμ κατά τον 5ο μήνα. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρα σε αγίασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος την χείραν αυτού και ήγγισε το στόμα μου και είπε ο Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους με το στόμα τί σου. Ιδέ σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να καταδαφίζεις, να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Λόγος Κυρίου έγινε έτι προς εμέ λέγον, τι βλέπεις η Ιερεμία? Και είπα, βλέπω βακτηρία να αμυγδαλίνει. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύνη να εκπληρώσω το λόγο μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ και Δευτέρου λέγον, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, βλέπω λέβητα, αναβράζοντα, και το πρόσωπο αυτού είναι προς βοράν. Και είπε προς εμέ, από βορρά θέλει εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης. Διότι ιδού εγώ θέλω καλέσει πάσα στα οικογενείας των βασιλέων του βορρά, λέγει Κύριος, και θέλω συνελθεί και θέλω συνθέσει έκαστο στον θρόνο αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ και επί πάντα τα τείχη αυτής κύκλο και επί πάσα στα σπόλεις του Ιούδα. Και θέλω προφέρει τας κρίσεις μου εναντίον αυτών περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν περίζωσον την οσφήν σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μήπως τάχα σε αφήσω να πέσεις αμηχανία έμπροσθεν αυτών, διότι ειδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλινο χειράν και ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού και εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσι υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου, για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Αμήν. Ιερεμίας, ένα μικρό παιδί. Δεν ξέρουμε σε ποια ηλικία είναι, 15, 16, 12, 20, κάπου εκεί. Βασιλιάς είναι ο Ιωσίας. Ο Ιωσίας είναι ένας εξαιρετικός βασιλιάς, ο τελευταίος εξαιρετικός βασιλιάς του Ιούδα. Βασίλευσε 31 χρόνια. Στο 13ο έτος της βασιλείας του, ο Θεός επισκέπτεται αυτό το νεαρό παιδί, τον Ιερεμία. Και αδερφοί αγαπητοί, μέσα από τα λόγια που του λέει, αναγνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε πώς ο Θεός εργάζεται με τους ανθρώπους και πώς ο Θεός τους προσκαλεί. Ο Θεός προσκαλεί τον άνθρωπο όχι εκ των έργων του, αλλά εκ της προγνώσεώς του. Ο Θεός προγνωρίζει τον άνθρωπο. Γιατί στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στον Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Είναι αυτός που έφτιαξε το χρόνο. Είναι στην αρχή του χρόνου και είναι και στο τέλος του χρόνου. Γνωρίζει τα πάντα, γι' αυτό και έχει προσδιορίσει επακριβώς το σχέδιό του. Και χρησιμοποιεί ανθρώπους με βάση το πώς αυτός προγνωρίζει. Και μάλιστα θέλω να το δούμε λίγο αυτό και να ξεκινήσουμε μαζί. Είναι σελίδα 1000, αν θέλετε να δούμε το πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων και στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Λέει λοιπόν στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους και στο 29 εδάφιο. Διότι όσους προεγνώρισε ο Θεός,
τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Το διαβάζω και το 30 και θα επανέλθουμε. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Όσους λοιπόν προεγνώρισε ο Θεός, σκεφτείτε το Θεό τώρα που έχει μπροστά του όλο το χρόνο και όλους τους ανθρώπους. Και ξέρει ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άνθρωποι που εν τέλει θα τον εκλέξουν. Και για να το πω πιο σωστά, θα εκλέξουν εν τέλει τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι είναι ο Λόγος του Θεού που απεστάλλει από το Θεό και έγινε άνθρωπος και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Θεός λοιπόν γνωρίζει ποιοι, ότι κάποιοι και μάλιστα ακριβώς αυτοί θα εκλέξουν, θα επικαλεστούν τον Ιησού Χριστό. Και σε αυτούς οι οποίοι θα εκλέξουν και θα επικαλεστούν τον Ιησού Χριστό, ο Θεός έχει προσδιορίσει ένα ωραίο μέλλον. Να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού, όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Αλλά ταυτόχρονα έχει προγνωρίσει ότι κάποιοι και μάλιστα αυτοί δεν θα τον εκλέξουν, αλλά θα απορρίψουν τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή θα εκλέξουν το λόγο του και θα απορρίψουν το λόγο του. Εν τέλει, αυτούς που θα απορρίψουν το λόγο του έχει ετοιμάσει ο Θεός την κόλαση, την οποία βέβαια δημιούργησε καταρχάς για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού, αλλά και για όλους όσους δεν γνωρίσουν εν τέλει το Θεό, πρώτον, και δεύτερον δεν υπακούσουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλα είναι ετοιμασμένα από το Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα στην τύχη, ούτε τίποτα που δεν το ξέρει ο Θεός. Αλλά μέσα στο αιώνιο σχέδιό του ο Θεός, και καθώς έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι κατά την εικόνα του όμοιος και κατά την ομοίωσή του, έδωσε με αυτόν τον τρόπο στο μοναδικό δημιούργημα από όλα όσα έφτιαξε την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο άνθρωπος, καθώς είναι δημιουργημένος και αυτός, τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ζωής του αυτή της ζωής εδώ στη γη, να εκλέξει ή να απορρίψει το σχέδιο του Θεού, το Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους έχει δημιουργήσει και τους έχει θέσει και χρονικά και τοπικά στις καλύτερες προϋποθέσεις για να εκλέξουν το Θεό, γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, θέλει να μετανοήσει και να επιστρέψει. Έχει φτιάξει λοιπόν το Θεό και ο Θεός τους ανθρώπους όλους εκεί που πρέπει να είναι για να είναι οι καλύτερες συνθήκες κατά το χαρακτήρα ενός εκάστου ανθρώπου, τον οποίον ο άνθρωπος καταρτίζει, ο άνθρωπος με την πορεία του φτιάχνει να έχει τη δυνατότητα να εκλέξει τον Ιησού Χριστό και να ζήσει. Γι' αυτό όταν γεννήθηκαν μέσα από τον Ισαάκ ο Ιακώβ και ο Ισάφ, ο Ισάφ ήταν ο πρωτότοκος. Ο Θεός όμως εξέλεξε τον Ιακώβ. Γιατί τον προγνώρισε. Προγνώρισε ότι ο Ιακώβ τελικά θα δεχθεί το Θεό, το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού. Ο Ισάφ όμως θα απορρίψει το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν δεν είναι εκ των έργων μας η πρόσκληση του Θεού, αλλά είναι εκ της πρόγνωσης του Θεού για το μέλλον μας. Βέβαια εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι αυτούς που προεγνώρισε, σε αυτούς έχει ετοιμάσει και ένα αιώνιο ένδοξο μέλλον της Βασιλείας των Ουρανών και τους προώρησε για αυτό το μέλλον. Και αυτούς που προώρησε αυτούς εκάλεσε. Μα η πρόσκληση του Θεού είναι προς όλους. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι ότι αυτόν τον καλό και εκείνον δεν τον καλό, προς όλους, αλλά το θέμα είναι ποιος δέχεται την πρόσκληση και όχι μόνο ποιος δέχεται την πρόσκληση, αλλά ποιος και διατηρεί την πρόσκληση μέχρι το τέλος. Ποιος περπατάει αξίως της προσκλήσεως του Θεού, αξίως της προσκλήσεως του Χριστού. Γιατί θα θυμάστε την υπέροχη αυτή παραβολή του Ιησού Χριστού, του σπορέως, όπως λέει έσπηρε σε όλο το χωράφι του. Αλλά υπήρξε ένα κομμάτι στο χωράφι του που η γη ήταν πατημένη. Και ο σπόρος δεν μπήκε μέσα και περάσαν τα πετεινά του ουρανού, τον έφαγαν και εξαφανίστηκε. Ο σπύρον είναι ο Χριστός, ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Η γη είναι η καρδιά του ανθρώπου η οποία έχει φτιαχτεί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Οι άνθρωποι έχουν
δύο χαρακτηριστικά, το ίδιο αίμα και την ίδια καρδιά. Αίμα σαν το ανθρώπινο δεν υπάρχει σε κανένα ζώο, γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει μετάγγιση. Αλλά και καρδιά, συνέστημα, επιθυμία σαν του ανθρώπου δεν υπάρχει σε κανένα δημιούργημα. Ταυτόχρονα δε και πνεύμα, που είναι το θέμα της επιλογής που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, δεν υπάρχει σε κανένα δημιούργημα. Μοναδικό δημιούργημα. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο σπόρος λοιπόν πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου. Εάν η καρδιά του ανθρώπου είναι πατημένη γη, δηλαδή έχει τα δικά της, τη δική της άποψη, τα δικά της πιστεύω, τη δική της γνώμη, είναι υπερήφανη δηλαδή και σκληρή καρδιά, τότε το Λόγο του Θεού δεν μπορεί να τον αποδεχθεί. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, απευθύνεται σε ταπεινούς ανθρώπους. Μπορεί ο υπερήφανος να δεχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ότι στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Όταν λοιπόν είναι πατημένη η γη, όταν είναι σκληρή η καρδιά, ο λόγος δεν μπαίνει μέσα. Και έτσι χάνεται αυτός ο άνθρωπος. Αυτόν τον άνθρωπο τον προγνωρίζει ο Θεός μέχρι το τέλος, ότι δεν θα δεχθεί ποτέ το Λόγο του Θεού. Αλλά υπάρχει και άλλη γη. Η γη που έχει πέτρες μέσα. Έχει αγάπες, έχει στοιχεία μέσα στη ζωή, τα οποία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, τόσο σημαντικά που έχουν πλημμυρίσει την καρδιά. Σε αυτή την καρδιά που έχει λίγο χώμα, λίγη αγαθοσύνη, λίγα τα πάντα, λίγη ταπείνωση, λίγη καλοσύνη, λίγη αγαθοσύνη, λίγη πίστη, πέφτει ο λόγος, φυτρώνει. Αλλά όταν έρχεται το καύμα, επειδή δεν έχει ρίζες, ξεραίνεται. Όταν έρθει ο πρώτος διωγμός, η πρώτη δοκιμασία, το πρώτο πρόβλημα, επειδή δεν έχει κάνει ρίζες ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά, όχι γιατί δεν έχει την ικανότητα ο Λόγος του Θεού να ριζώσει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, αλλά γιατί δεν βρίσκει χώμα, δεν βρίσκει δηλαδή το κατάλληλο έδαφος ο Λόγος του Θεού για να φυτρώσει και να κάνει ρίζες, γιατί έχει πολλές πέτρες. Με τον πρώτο διωγμό σκανδαλίζεται ο άνθρωπος, γι' αυτό λέω ποτέ, αδερφοί, μη λέτε τη λέξη σκανδαλίζομαι. Ποτέ μην την αφήνετε να μπει μέσα στο λεξιλόγιο σας, δηλαδή μέσα στην καρδιά σας. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ποτέ μην εκφράσεις και εκφραστείς και πεις σκανδαλίστηκα. Να φύγει από τη σκέψη σου αυτό. Δεν σκανδαλιζόμαστε με τίποτα. Με τίποτα δεν σκανδαλιζόμαστε. Γιατί έχουμε πάρει μια στερεά απόφαση να πάμε στον ουρανό. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Μα θα έρθουν δοκιμασίες. Και λοιπόν, ούτε αδόκιμος θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Θα έρθουν θλίψεις. Και λοιπόν, στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις. Πλην μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε, μας λέει ο Χριστός. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Θα έρθουν οι δυσκολίες. Άλλωστε μας υποσχέθηκε ο Χριστός μας ότι η οδός στην οποία θα περπατήσουμε είναι τεθλιμένη. Δεν είναι ευρεία, υπάρχει ευρύχωρος, αλλά οδηγεί στην κόλαση. Εμείς εκλέξαμε την τεθλιμένη. Δεν είναι έτσι? Το έχουμε εκλέξει αυτό. Την τεθλιμμένη οδό εκλέξαμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι στενοχώριες, είναι θλίψεις, είναι προβλήματα, είναι αγωνίες, είναι αδικίες, είναι ονειδισμός, είναι διωγμός, αλλά αυτό πάει στον ουρανό. Και τρίτον, υπάρχει και η γη που έχει μέσα χόρτα, δηλαδή αγκάθια, τριβόλια, έχει αγριάδα. Πέφτει ο σπόρος, πιάνει, μεγαλώνει μαζί με την αγριάδα, αλλά η αγριάδα το συμπνίγει και το κάνει άκαρπο. Και ο Θεός μας θέλει όλους καρποφόρους. Να το ξέρουμε, χωρίς καρπό κανένας δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Κανένας. Και ο καρπός μας, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει πάντοτε να τον θυμόμαστε, είναι πρώτα-πρώτα ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Χωρίς τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, μην περιμένουμε καλή πορεία. Πρέπει να ζούμε κατά το Πνεύμα. Έχουμε δηλαδή τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να περπατάμε και κατά το Πνεύμα, για να καρποφορήσει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, να καρποφορήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να καρποφορήσει η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας, να φέρει καλό καρπό που είναι ο καρπός των χιλέων, των ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Μπορεί να είσαι θυμώδης και να βρίζεις, τα χείλη σου πρέπει να βγάζουν γλυκή είδωρ. Υπάρχουν, λέει, δεν μπορεί μία πηγή να βγάζει και πικρό νερό και γλυκό νερό, ή πικρό θα βγάζει και αλμυρό ή γλυκό ή καλό. Ή θα είναι βρώμικη πηγή, θα είναι καθαρή πηγή. Και έτσι ο Θεός τώρα τι προγνωρίζει? Πρώτον, προγνωρίζει ότι η καρδιά σου δεν θα είναι σκληρή και θα δεχτείς το Λόγο του Θεού.
Δεύτερον, τι προγνωρίζει? Ότι δεν θα έχεις πέτρες και να έχεις, θα αφήσεις τον Χριστό να σε αφαιρέσει. Γιατί και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Τρίτον, να μην έχεις αγριόχορτα, αγριάδα, τριβόλια, αγκάθια. Αλλά και να έχεις, θα αφήσεις τον Χριστό να στην καθαρίσει την καρδιά. Γιατί μακάρι η καθαρή την καρδία που δεν έχουν πέτρες και δεν έχουν και αγκάθια, τριβόλια και δεν έχουν αγριάδα, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Έχω, αλλά αφήνω το Θεό να μου καθαρίσει τις πέτρες. Έχω, αλλά αφήνω το Θεό να μου καθαρίσει την αγριάδα. Και τι θα μείνει τελικά? Η αγαθή γη. Αυτός είναι ο προγνωρισμένος άνθρωπος. Ότι η καρδιά του θα είναι αγαθή γη. Δηλαδή θα και καλή γη μάλιστα, και αγαθή και καλή, λέει ο Ιησούς Χριστός το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ώστε να καρποφορήσει και να κάνει εκατοταπλασίων να καρπό. Αυτόν λοιπόν τώρα που ο Θεός προγνωρίζει ότι έχει μια τέτοια καρδιά, τον προορίζει πρώτον, και θα προσθέσω και κάτι που είναι αλήθεια βέβαια γιατί το λέει το Ευαγγέλιο, τον προορίζει πρώτον να έχει αιώνια ζωή, γιατί έχει ετοιμάσει την αιώνια ζωή, τα οικήματα είναι έτοιμα. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδελφοί, δεν κάνει τώρα τίποτα ο Θεός. Ιησούς Χριστός λέει, εάν δεν ήταν έτοιμα θα πήγαινα να τα ετοιμάσω εγώ. Αλλά υπάρχουν πολλά εκείματα στον οίκον του πατρός μου. Δεν χρειάζεται να πάω να ετοιμάσω, χρειάζεται να πάω και να σας περιμένω. Αυτό κάνει τώρα ο Θεός. Περιμένει πότε θα έρθει η στιγμή για να έρθει να μας παραλάβει. Είναι όλα έτοιμα. Πρώτον λοιπόν έχει ετοιμάσει ο Θεός την αιώνια ζωή και το ξαναλέω, έχει ετοιμάσει και την αιώνια κόλαση που είναι για τον διάβολο και τους αγγέλους αλλά και για όσους πλανήσει. Άρα λοιπόν όσους έχει προγνωρίσει ότι θα έχουν αγαθή και καλή καρδιά, καλή γη για να δεχθούν το Λόγο του Θεού έχουν αιώνιο μέλλον κοντά του στη Βασιλεία του, αλλά ταυτόχρονα αδερφοί αγαπητοί έχουν και αποστολή εδώ στη γη. Συγκεκριμένη αποστολή για τον κάθε έναν από εμάς, για τον κάθε έναν άνθρωπο. Γιατί ετούτο? Γιατί χωρίς έργο, χωρίς κόπο, χωρίς πορεία δεν φτάνουμε στον ουρανό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στον ουρανό. Πρέπει να οικοδομούμε. Έχουμε μια οικοδομή μπροστά μας και η οικοδομή μας πρέπει να οικοδομείται από χρυσάφι, από ασήμι και από λίθους πολυτίμους. Για να φτιάξουμε μια ωραία οικοδομή. Ποια είναι η οικοδομή μας, η ζωή μας? Και όχι μόνο η οικογένειά μας, και όχι μόνο η εκκλησία μας. Κάθε ένας από μας έχει τη δική του αποστολή και μεγάλη προσοχή αδερφοί αγαπητοί, να τη διακρίνουμε, να την εργαζόμεθα και να περιμένουμε το Θεό να μας πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάτης πιστός, εγώ ο Θεός στα πολλά θα σε καταστήσω». Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Έχεις αποστολή. Αυτό μην αποκάμεις. Ο Ιερεμίας λοιπόν μέσα από αυτόν θα δούμε το πώς προσδιορίζει ο Θεός την αποστολή των ανθρώπων. Έχει αποστολή. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός τώρα όταν είναι μικρό παιδί ακόμη. Γιατί δεν εξαρτάται η αποστολή που ο Θεός δίνει από την ηλικία, από την ικανότητα, από τη δυνατότητα, από οτιδήποτε. Εξαρτάται από την πρόγνωση. Από την προγνώριση, να το πω πιο σωστά. Εδώ θέλω όμως πριν προχωρήσω να κάνω μία παρένθεση. Υπάρχει μία διδασκαλία, η οποία είναι διδασκαλία, θεωρώ, και ο Θεός να με συγχωρέσει αν υπερβάλλω, απολίας, η οποία μιλάει για τον απόλυτο προορισμό. Δηλαδή ότι ο Θεός προγνωρίζει και προορίζει αυτόν τον άνθρωπο να σωθεί και αυτόν να πάει στην κόλαση. Το είναι αίρεση απολίας. Μη γέννητο να υπάρχει τέτοια αδικία στο Θεό. Μη γέννητο. Ο Θεός προσκαλεί όλους, τώρα το ότι ξέρει το μέλλον είναι μέσα στις δυνατότητές του και μέσα στην υπόστασή του. Αλλά αυτό το μέλλον δεν το φτιάχνει ο Θεός. Ο Θεός μάλιστα αγωνίζεται να οδηγήσει τον άνθρωπο στη μετάνοια. Θέλει, ομολογεί ο Ιησούς Χριστός, θέλει πάντες οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε μετάνοια. Όλοι οι άνθρωποι. Τώρα αν ο άνθρωπος δεν επιθυμεί, δεν θέλει, δεν είναι ότι δεν μπορεί, δεν θέλει ο άνθρωπος. Και άμα δεν θέλει ο άνθρωπος, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή αγωνίζεται ο Θεός να τον πείσει, να αλλάξει γνώμη. Πολλές φορές θα τα καταφέρνει, πολλές φορές όμως δεν τα καταφέρνει. Να σε κάνει να μακάνει να αλλάξω γνώμη. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, προορισμός δεν υπάρχει από το Θεό, προγνώρισης υπάρχει και με βάση τη γνώση του Θεού έχει ετοιμάσει την αιώνια ζωή
και την αιωνία κόλαση. Και βέβαια, όπως μιλάμε τώρα για όλους τους ανθρώπους, αυτό γίνεται και για το ίδιο πράγμα ισχύει προφανώς και για κάθε έναν από εμάς. Ξέρει δηλαδή ο Θεός, εάν εγώ τώρα που είμαι πιστός θα μείνω μέχρι το τέλος, δεν θα μείνω. Όμως, το να μείνω μέχρι το τέλος προϋποθέτει αγώνα. Το να μείνεις μέχρι το τέλος προϋποθέτει αγώνα. Προϋποθέτει να περπατήσουμε αξίως στις προσκλήσεις του Θεού. Προϋποθέτει θυσία. Προϋποθέτει υπακοή. Προϋποθέτει ταπείνωση. Να μείνω μέχρι το τέλος. Απλώς ο Θεός το ξέρει. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά έρχεται και μου λέει αγωνίσου τον καλόν αγώνα. Και ο Παύλος λέει ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Άκου, άκου, άκου. Απόστολος Παύλος. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι άνθρωπος αδύναμος. Είναι ουτιδανός. Την καρδιά του λέει ποιος μπορεί να την εμπιστευτεί και να τη φέρει στο Θεό. Ποιος μπορεί. Αλλά εκείνο που ξέρει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι θέλει να πάει στον ουρανό. Και να σας πω κάτι, πόσο δίκιο είχε. Γιατί πολύ αργότερα ο Θεός του έδωσε ένα σκόλοπα. Άγγελο Σατάν να τον ραπίζει. Και όταν ο Απόστολος Παύλος με τα χαρίσματα, τα μεγαλεία, τα τεράστια και τις δυνάμεις του Πνεύματος Αγίου και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος πήγε στο Θεό και είπε «Κύριε, θεράπευσέ με», ο Θεός δεν του απάντησε. Δεύτερη φορά «Κύριε, θεράπευσέ με», ο Θεός δεν του απάντησε. Τρίτη φορά «Κύριε, θεράπευσέ με» και έρχεται ο Χριστός και του λέει «Αρκείσαι η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω». Γιατί είναι απαραίτητος αυτός ο σκόλοπας να υπάρχει στη ζωή σου για να σε διαφυλάξω από την υπερηφάνεια. Γιατί μπορεί να επαρθεί η καρδιά σου από την υπερβολή των αποκαλύψεων που σου δίνω. Και είναι σαν να του δίνει, να του βάζει και ένα ερώτημα. Πολύ σοβαρό και να το προσέξουμε γιατί πολλές φορές αυτό το ερώτημα ο Θεός το κάνει. Θέλεις να σταματήσω να σου δίνω τις αποκαλύψεις και να μην έχεις το σκόλοπα ή θέλεις να συνεχίσω να σου δίνω τις αποκαλύψεις και να έχεις και το σκόλοπα. Θέλεις να συνεχίσω να σε ευλογώ και ας υπάρχει και αυτό το πρόβλημα στη ζωή σου που σε ταλαιπωρεί ή θέλεις να αφαιρέσω το πρόβλημα και να πάψω να σε ευλογώ. Και ο Παύλος είχε να εκλέξει. Δεν ξαναζήτησε θεραπεία. Γιατί αν επέμενε στη θεραπεία, θεωρώ, πιστεύω, μπορεί να κάνω και λάθος, ο Θεός θα του την έδινε, αλλά θα σταμάταγε για να συνεργάζεται μαζί του με τον τρόπο που συνεργαζόταν. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο Παύλος πολύ καλά λέει, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η ωραία πρόνοια του Θεού να του δώσει, να του στείλει άγγελο Σατάν σκόλοπα να τον ραπίζει, ο Παύλος δεν μπορούσε να σταθεί ταπεινός και θα είχαν ίσως και τα αιώνια. Γι' αυτό καλό είναι αυτό που έκαμε ο Απόστολος Παύλος. Κύριε, το θέλημά σου. Το θέλημά σου. Πρέπει να περάσω από αυτή τη δοκιμασία για να μείνω μέχρι το τέλος. Αμήν. Πρέπει να περάσω από αυτή τη δυσκολία για να δοξαστεί το όνομά σου. Αμήν. Άλλωστε, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός τη μεγάλη δόξα και το υπερπάνω όνομα, γιατί το πήρε? Επειδή έμεινε πιστός στη δοκιμασία. Επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν πέρασε εδώ στη ζωή αυτή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με πλούτη, με δόξα, με καλοπέραση, με καλοφαγία, με ξεκούραση. Αντιθέτως μάλιστα. Όλη τη νύχτα προσευχότανε και την ημέρα κήρυτε. Δύσκολη ήταν η ζωή του. Και ήταν και εκτελεστής του νόμου. Κατά πάντα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να παραμείνει πιστός εκτελεστής του νόμου. Μόνο ο Ιησούς. Γι' αυτό και ο Θεός μέσα στην ταπείνωσή του, στον κόπο του. Και μάλιστα ένεκεν λέει της ευλάβειάς του, ο Θεός τον ευλόγησε. Μέσα στην ευσέβειά του, στην ευλάβειά του, ήταν υποτεταγμένος στους γονείς του μέχρι τα 30 του χρόνια. Ποιος? Ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Μέχρι το τέλος έμεινε πιστός. Έφτασε στο σημείο και είπε, ενώ ήξερε τα πάντα, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει το ποτήριον τούτο. Γιατί ήταν και άνθρωπος. Και ο άνθρωπος πολλές φορές θέλει να παρέλθει το ποτήριον που ο Θεός του δίνει. Όμως αυτό το ποτήριον είναι, αδερφοί αγαπητοί, η δόξα του ανθρώπου. Μέσα σε αυτή τη θλίψη λέει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγελιό του, ότι εγώ εργάζομαι αιώνιον βάρος δόξης. Να αποδεχόμαστε τη θλίψη, αδελφοί, που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Να αποδεχόμαστε τη δοκιμασία. Μέσα από εκεί θα γεννηθεί η μισθοαποδοσία μας. Μέσα από εκεί θα γεννηθεί η μισθοποδοσία μας, μέσα από εκεί θα γεννηθεί και θα δημιουργηθεί το αιώνιον βάρος δόξης, το αιώνιον,
όχι για λίγο εδώ, αιώνια εκεί. Γι' αυτό και πάρα πολύ ωραία ο Κυριός μας όταν τέλειωσε την προσευχή, συγχώρεσέ με Θεέ μου που θα το πω, της αδυναμίας, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού, συνέχισε και είπε πλην, ουχή όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Άφησε όλη την ελευθερία την ελευθερία για τη ζωή του στον πατέρα του, αυτός να αποφασίσει. Και αυτό μας παρακαλεί ο Θεός, να αφήσουμε όλη την ελευθερία στον Ιησού Χριστό να εργαστεί στη ζωή μας και εμείς να πούμε γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Γέννητο είσαι με κατά το λόγο σου. Αυτό δεν είναι απλό, δεν είναι απλό, και δεν το λέμε με ενθουσιασμό ή με ανοησία, χωρίς να σκεφτόμαστε τι σημαίνει. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει όλο το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και είπαμε, το θέλημα του Θεού στη ζωή μας δεν είναι ότι το πιο ευχάριστο, είναι ότι το πιο ευλογημένο, ναι. Είναι ότι το πιο ένδοξο, ναι. Είναι ότι το πιο ωφέλιμο για την ψυχή σου και για τη ζωή σου και εδώ και εκεί πάνω στον ουρανό, ναι. Αλλά δεν είναι ποτέ ότι το πιο ευχάριστο. Θα σε φέρει και σε καταστάσεις ευημερίας, αλλά θα σε φέρει και σε καταστάσεις δυσκολίας, δοκιμασίας. Και εμείς λέμε, γεννηθήτω, αμήν αδερφοί, το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, μόνο βόηθα μας. Βόηθα μας να σταθούμε. Όπως βοήθησες και τον Παύλο. Πώς τον βοήθησε, με σκόλοπα. Με σκόλοπα το βοήθησε, με σκόλοπα το βοήθησε. Είναι δυνατός, λέει, να βαστάξει την παρακαταθήκη μου, αυτός που μέσωσε μέχρι το τέλος. Και λέω, πώς βάσταξες, Κύριε, την παρακαταθήκη σου στον Παύλο μέχρι το τέλος, να βαστήξεις και εμένα. Στοπ, στοπ, που λέει ο Θεός. Γιατί στον Παύλο το βάσταξα με σκόλοπα, άγγελο Σατάν. Με σένα, λέω, με χάρη, Κύριε, κατά χάρη. Κατά χάρη, εγώ είμαι, δεν είμαι έτσι, εγώ είμαι πολύ απαλός και τρυφερός, δεν αντέχω τα πολλά. Ο Θεός όμως ό,τι αντέχουμε κατά τη δύναμή μας μας δίνει. Έτσι αδελφοί αγαπητοί. Έτσι θα προχωρήσουμε, ταπεινά θα προχωρήσουμε. Και έρχεται τώρα ο Θεός στον Ιερεμία και λέει, έλα εδώ παιδί μου, παιδί μικρό, πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σου σε εγνώρισα. Σε προεγνώρισα πριν φτάσεις στην κοιλιά της μάνας σου. Πριν συλληφθείς από τον πατέρα σου και από τη μάνα σου. Εγώ σε ξέρω. Και τι ξέρεις, τώρα θα σου πω τι ξέρω. Ας συνεχίσουμε όμως. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε αγίασα και σε ξεχώρισα για μένα. Πριν γεννηθείς, πριν ακόμη φανερωθούν τα έργα των γονιών σου επάνω σου, μην πούμε, μωρέ, είχε καλούς γονείς και βγήκε προφήτης. Δεν βγαίνει ο άνθρωπος προφήτης επειδή έχει καλούς γονιούς, ούτε επειδή έχει κακούς γονιούς. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα παιδιά σου δεν βγαίνουν χριστιανοί ευλογημένοι επειδή είσαι καλός ή κακός πατέρας. Βγαίνουν επειδή ο Χριστός εργάζεται στη ζωή μας. Και αυτό είναι, αδελφοί, να σας πω κάτι, η ασφαλειά μας, για να μην έχουμε άγχος. Βέβαια, δεν είναι καλό να κάνουμε λάθη. Πρέπει να προσέχουμε στο θέλημα του Θεού. Αλλά πριν, λέει, εξέλθεις εκ της μήτρας, σε ξεχώρισα. Προφήτη εις τα έθνη σε κατέστησα. Πότε, πριν. Σε ξεχώρισα και σε κατέστησα προφήτη. Τ' άκουσα αυτό η Ιερεμίας. Πω, λέει, Κύριε, εγώ είμαι πολύ μικρός. Εγώ δεν ξέρω τώρα να μιλήσω, τι μου λες τώρα. Προφήτης στα έθνη εμένα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ευλογημένου ανθρώπου. Να το ξέρουμε. Ο ευλογημένος άνθρωπος δεν λέει εγώ είμαι. Ο ευλογημένος άνθρωπος λέει εγώ δεν μπορώ. Και το λέει μέσα από την καρδιά του. Και να το προσέξουμε, αδερφοί, όχι τι λέμε στους άλλους, αλλά τι λέει η καρδιά μας. Αν η καρδιά μου λέει ότι εγώ θα τα καταφέρω, να μετανοήσεις. Αν η καρδιά σου λέει θα τα καταφέρεις, αν η καρδιά σου λέει πω τι θα κάνω, δώσε δόξα στο Θεό. Γιατί δεν θα κάνεις εσύ, θα κάνει ο Κύριος. Είναι ένα χαρακτηριστικό για να αναγνωρίζουμε σε ποιο δρόμο και σε ποια πορεία είμαστε. Στο δρόμο της ευλογίας ή στο δρόμο της μη ευλογίας, για να μην πω τίποτα άλλο. Εάν θεωρώ ότι θα τα καταφέρω και έχω αυτή την αυτοπεποίθηση που λένε οι άνθρωποι, εντάξει, τίποτα δεν θα καταφέρεις. Ο χριστιανός δεν έχει αυτοπεποίθηση. Ο χριστιανός έχει την πεποίθησή του στο Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Δεν ελπίζουμε στη δυνατότητά μας. Θα αποτύχουμε. Και αν πετύχουμε προσωρινά, θα αποτύχουμε. Η πεποίθησή μας, δηλαδή η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας, είναι στο Χριστό. Πας ο πιστεύων εις εμέ, δε θέλει κατεσχυνθεί. Δεν είναι γεγραμμένο.
πάσο πιστεύουν στον εαυτόν του, τα έκανε θάλασσα. Θάλασσα τα έκανε. Να πιστεύεις στον εαυτό σου, λένε οι ψυχολόγοι. Πόσο λάθος κάνουνε. Εσύ αξίζεις να έχεις αυτοπεποίθηση. Και τον κάνουν τον άνθρωπο μπαλόνι τον κάνουν. Φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει και όπου αγγίξει κάνει μπαμ και σπάει. Ο Χριστός τι μας λέει? Μπορείς να ελπίζεις σε μένα, παιδί μου. Και μάλιστα λέει και κάτι ακόμη πιο ωραίο. Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Ο άνθρωπος που ελπίζει στον εαυτό του, καταραμένος. Καταραμένος ο άνθρωπος που κάνει βραχίωνα δικό του άλλον άνθρωπο. Ελπίζει σε άνθρωπο, ακόμη και στον εαυτό του. Εγώ είμαι μπρατσάτος. Έτσι έλεγε ο Γολιάθ. Είδατε το αποτέλεσμα όταν βρέθηκε μπροστά του ο Δαβίδ. Ο Λιάθ έλεγε, εγώ σήμερα θα σου κόψω το κεφάλι και θα σε δώσω να σε φάνε τα θηρία. Γιατί είμαι δυνατός, ψηλός, μεγάλος, έμπειρος πολεμιστής. Ο Γολιάθ, ο Δαβίδ όμως τι έλεγε? Εσύ έρχεσαι με τη δύναμή σου εναντίον μου, εγώ έρχομαι με το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Ποιος νίκησε, αδερφοί? Αυτός που νικάει πάντοτε. Αυτός που πηγαίνει εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Είναι ωραία μαθήματα, αδερφοί, αυτά για τη ζωή μας. Δεν πηγαίνουμε επειδή οδηγώ καλά, λέει τρέχω. Λέω καμιά φορά στην Άννα για αστείο. Είδε σοφεράτσα που είμαι? Μωρά, μην ήταν ο Κύριος που λέει που θα μου πει σοφεράτσα. Λέω οδηγώ καλά. Μωρά, ο Κύριος να μας φυλάει και φοβάται. Και καλά κάνει. Εγώ βέβαια δεν το εννοώ. Αστειεύομαι για να την πειράξω την Άννα, γιατί φοβάται. Όταν λέω για τον εαυτό μου, φοβάται. Και καλά κάνει. Αλλά εγώ προσέχω. Και βέβαια η καρδιά μας λέει για τον εαυτό μας. Και μόλις την καταλάβουμε και τη συλλάβουμε ότι λέει εγώ θα τα καταφέρω, έρχεται το μυαλό, γιατί είναι τριαδικός ο άνθρωπος, και λέει για ησύχασε. Είναι όπως η καρδιά όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ ο Αβραάμ, η καρδιά του έλεγε το καημένο το παιδί. Η λογική όμως τι του έλεγε? Θυσίασε τον και ο Θεός είναι ικανός να τον αναστήσει. Αυτός είναι ο άνθρωπος πίστεως. Άρα λοιπόν ο Θεός του λέει ωραία πράγματα του η Ιερεμία. Πριν σε μορφώσω στην κοιλιά σου, εγώ σε γνώρισα, σε προεγνώρισα δηλαδή, πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε ξεχώρισα, σε προφήτη και προφήτη εγώ σε κατέστησα εις τα έθνη. Και ο Ιερεμίας με απόλυτη λογική ανθρώπινη, αλλά και πολύ ωραία σχέση με το Θεό, είπε, αν και δεν υπήρχε ακόμη, είπε, Κύριε, είμαι μικρό παιδί, εγώ δεν μπορώ να δεν κάνω για αυτά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε να μιλήσω. Και έρχεται ο Θεός τώρα να του εξηγήσει τι προγνώρισε. Και αδερφοί αγαπητοί, τώρα που θα μας τα φανερώσει ο Θεός τι προγνώρισε στον Ιερεμία και στον εξέλεξε και για τα οποία τον εξέλεξε, τώρα είναι η ευκαιρία να το καταλάβουμε και να εξητήσουμε από τον Θεό να μας χαρίσει, μήπως μας εκλέξει και εμάς. Και αυτό είναι η ωραία διέξοδος που έχουμε. Να μην πούμε έτσι είμαι και τι να κάνω, να πούμε έτσι είμαι, αλλά ο Θεός μπορεί να με κάνει αλλιώς. Είμαι έτσι που δεν αρέσω στο Θεό, αν όμως το ζητήσω, ο Θεός μπορεί να έρθει να αλλάξει, γιατί το ζητάω. Όλα δεν μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Είναι τίποτα αδύνατον στο Θεό? Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός και του λέει, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι εγώ προεγνώρισα ότι θα πας σε όλους προς τους οποίους εγώ θα σε εξαποστείλω. Αυτή είναι η υπακοή. Εγώ θα σε εξαποστείλω και εσύ θα πας σε όλους. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι θα είσαι άνθρωπος προσευχόμενος για να μπορείς να διακρίνεις και να ακούς τη φωνή του. Γιατί ο Θεός σε ποιον μιλάει? Σε αυτόν που τον ακούει. Σε ποιον απευθύνεται? Σε αυτόν που τον εξητάει. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ζητείτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Για ποιον? Για σένα. Εγώ δεν θα ζητήσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού για σένα, και αυτό θα το κάνω, αν χρειαστεί. Και αν ο Θεός αποφασίσει να μου πει, αλλά εκείνο που είναι απαραίτητο είναι να ζητήσω το θέλημα του Θεού για μένα. Και το θέλημα του Θεού για μένα, πρώτον, το βρίσκω πεντακάθαρα γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Γιατί εγώ τι είμαι? Είμαι παππούς, είμαι πατέρας, είμαι σύζυγος, είμαι πρεσβύτερος, είμαι κοντά στα 60. Έχει όλα αυτά τα πράγματα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ποια πρέπει να είναι η ζωή μου σαν πατέρας, σαν σύζυγος, σαν παππούς, σαν πρεσβύτερος, σαν ποιμένας, σαν αδελφός.
σαν υπάλληλος, σαν προϊστάμενος, σαν υφιστάμενος, για όλα δεν έχει. Άρα τι είναι το θέλημα του Θεού για μένα? Πρώτον, το ξέρω μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με λεπτομέρειες για τις ιδιότητές μου τις προσωπικές, αλλά ακόμη περισσότερο για τις λεπτομέρειες τις προσωπικές μου έχω και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, γιατί υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη ζωή μου που μόνο ο Θεός μπορεί να με οδηγήσει ακριβώς στο δικό του θέλημα. Άρα λοιπόν, για να είναι έτοιμος ο Ιερεμίας να αποστέλλεται χωρίς εξαίρεση σε όλους όσους τον στείλει ο Θεός, σημαίνει ότι πάντοτε προσεύχεται ο Ιερεμίας και πάντοτε βρίσκει την ευκαιρία ο Θεός να του μιλάει. Πάντοτε εξητεί ο Ιερεμίας και πάντοτε του δίνει ευκαιρία, δίνει στην ευκαιρία στο Θεό να του δίνει. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις σχέσεις του με το Θεό. Δεν ξέρω αν είσαι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μπορεί ο Θεός να μας κάνει. Δεν ξέρω αν είμαστε, δεν ξέρω αν είμαι. Αλλά ένα ξέρω, ότι αν του το ζητήσω, ο Θεός είναι έτοιμος να με κάνει. Αν του το ζητήσεις, είναι έτοιμος ο Θεός να σε κάνει. Να σε κάνει άνθρωπο που να ακούς τη φωνή του, να διακρίνεις το κέλευσμά του, την εντολή του και ταυτόχρονα να έχει φτιάξει και έτσι την καρδιά σου, ώστε άμεσα εκείνη τη στιγμή, όταν σου λέει, χωρίς ενδιασμό, χωρίς δισταγμό, να πηγαίνεις εκεί που σε στέλνει. Αμήν, αδερφοί. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να έρθει στις 3 η ώρα τη νύχτα, παραδείγματος χάρη ο Θεός, και να σου πει σήκω και πήγαινε εκεί. Δεν είναι εύκολο σε αυτόν που σε κυνηγάει και σε βρίζει να σου πει ο Θεός πήγαινε και μίλησέ του για μένα. Το να πας άμεσα και προς όλους, το να πας σε μερικούς αυτούς που αποφασίζεις είναι εύκολο. Εγώ θα σου λέω να πας σε 10 ανθρώπους, θα πηγαίνεις στους 3. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά εγώ θα σου λέω σε 10 και εσύ θα πηγαίνεις στους 10 άμεσα, δεν είναι εύκολο. Όμως προεγνώρισε ο Θεός ότι η Ιερεμίας ήταν ένας λιγοστούς, από τους λιγοστούς που είναι έτσι. Και εμείς σήμερα ζητάμε, Κύριε, κάνε μας έτσι. Αμήν, αδερφοί. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, μεγάλοι, μικροί, μπορείς να το πεις αυτό μέσα από την καρδιά σου. Κύριε, κάνε με έτσι, σε παρακαλώ. Πολύ σημαντικό. Μην πεις δεν είναι για μένα. Δεν είναι το γεγονός αν είναι ή δεν είναι για σένα. Ο Θεός μας καλεί όλους. Γιατί μας τα λέει αυτά σήμερα? Για να διαλέξει αυτόν, ναι, ή και όχι εσένα, για όλους. Όλους μας θέλει να μας χαρίσει την αιώνια ζωή και όλους μας θέλει να μας δώσει έργο και για όλους μας έχει ετοιμασμένη αποστολή που ζητάει να την εκτελέσουμε πλήρως, ώστε να είναι και ο μισθός μας πλήρης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις πει. Θα πας σε όλους και θα πεις όλα όσα εγώ σου πω. Δεν θα πεις ότι θες εσύ. Αυτό μοιάζει. Αυτός μοιάζει πολύ με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Εγώ, λέει, ήρθα για να κάνω αυτά που μου είπε ο πατέρας μου. Τα έργα του πατέρα μου. Και εγώ ήρθα να πω αυτά που μου είπε ο πατέρας μου. Και ακόμη περισσότερο προσθέτει ο Χριστός. Και ήρθα όχι να υπηρετηθώ, να με υπηρετήσουν οι άνθρωποι, αλλά να τους υπηρετήσω. Αυτός είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Αυτός είναι ο προγνωρισμένος και ο εκλεκτός του Θεού για να τον αποστείλει εκεί που θέλει. Βέβαια, όπως ο Ιερεμίας και όπως όλοι οι άνθρωποι, είναι αδύνατος. Έχει μικρά δύναμη. Και αδερφοί αγαπητοί, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω καταλάβει τελευταία ότι είμαι άνθρωπος με μικρά δύναμη και είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας ο Ιησούς Χριστός. Αν και έχεις μικρά δύναμη. Και ξέρω ότι όλοι μας έχουμε μικρά δύναμη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε. Να σας πω, ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να αγαπήσουμε, ούτε να μακροθυμήσουμε, ούτε να υπομένουμε, ούτε να περιμένουμε. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αμήν. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι ένα μυστικό που σας λέω. Είναι ένα κοινό μυστικό. Πιο σωστά, μία κοινή γνώση. Η δύναμή μας είναι μικρά.
Αλλά τώρα τι λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός στον ποιμένα της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Εξεύρω ότι έχεις μικρά δύναμη, αλλά επειδή εφύλαξα το λόγο μου, νάτος, ο Ιερεμίας. Όποιους σε στείλω, σ' όσους σε στείλω θα πας. Ό,τι σου πω θα πεις. Επειδή εφύλαξα τους λόγους μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου και δεν κρύφτηκες, τώρα θα φτάσουμε και σε αυτό, γι' αυτό έχω θέσει εμπροστέν σου θύρα ανεωγμένη. Και αυτή είναι η αποστολή σου. Τελευταία τα κατάλαβα αυτά. Αλλά δεν τα κατάλαβα εγώ, ο Θεός. Η θύρα η ανεωγμένη είναι η αποστολή σου, το έργο σου, η δουλειά σου. Που στη δίνει ο Θεός και σου λέει πήγαινε εργάσου τώρα, νάτι. Αλλά για να θέσει εμπροστέν σου αποστολή, έργο, θύρα ανεωγμένη, στον ποιμένα της Εκκλησίας Φιλαδελφίας, πρέπει με επίγνωση ότι έχει μικρά δύναμη να φυλάξει του λόγου του και να μην αρνηθεί το όνομά του. Γιατί να μην αρνηθεί το όνομά του? Γιατί ο άνθρωπος, όπως είπαμε, έχει μικρά δύναμη και σε εκείνους που του στέλνει, αλλά και αυτά που του λέει να πει. Απέναντί του έχει άνθρωπους σκληροπρόσωπους, άγριους, δύσκολες καταστάσεις. Και τι έρχεται τώρα ο Θεός να του πει του Ιερεμία? Μη φοβηθείς από του προσώπου αυτών. Δεν θα δεις προσωπάκια αγγελικά, γλυκά, χαμογελαστά. Θα δεις ανθρώπους που να τρίζουν τα δόντια τους. Θα δεις ανθρώπους αγριεμένους. Θα δεις ανθρώπους κακούς. Θα αντιμετωπίσεις δύσκολες, σκληρές καταστάσεις για να πας εκεί που, προς όλους που εγώ θα σε στείλω και να πεις όλα όσα εγώ θα σου πω. Αλλά πρόσεξε, μη φοβηθείς από αυτά που βλέπεις, να φυλάξεις το όνομά μου. Μη φοβηθείς, γιατί εγώ θα είμαι πάντοτε μαζί σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Αλληλούια. Τώρα λοιπόν, ο Ιερεμίας προγνωρισμένος θα φυλάξει το λόγο του Θεού, προγνωρισμένος, δεν θα αρνηθεί, δεν θα φοβηθεί και δεν θα αρνηθεί το όνομα του Κυρίου, με μικρά δύναμη, ομολογουμένος, αλλά με πίστη ότι ο Θεός θα είναι μαζί του για να τον ελευθερώνει. Αυτό προγνώρισε. Εγώ από αυτά τίποτα δεν έχω. Τίποτα δεν έχω. Αλλά έχω κάτι που χαίρομαι. Έχω τον Ιησού Χριστό. Θα πάω στον Ιησού Χριστό και τώρα ακόμη το λέω, Κύριε κάνε με έτσι. Δεν είμαι, ούτε μπορώ να γίνω, ούτε κανείς από τους αδελφούς μου μπορεί να με κάνει. Αλλά με τα βεβαιότητας ξέρω ότι εσύ μπορείς να με κάνεις. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει? Μπορείς να μου φτιάξεις μια καρδιά ευθεία ενωπιών σου που να πράττει πάντα τα θελήματά σου και ένα πνεύμα ευθές που να μην φοβάται, ένα πνεύμα ευθές ώστε να προχωράω εκεί που εσύ με θέλεις. Αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά εσύ μπορείς να μου δώσεις και πνεύμα Άγιο, το οποίο δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Όλα αυτά δεν τα κάνει ο Χριστός? Αν τα κάνει όλα αυτά, μπορεί να σε κάνει και σένα αδελφούλα μου έτσι, και εμένα αδελφέ μου και όλους μας. Και εμείς σήμερα το ζητάμε στο όνομα του Χριστού. Όλοι μαζί. Αμήν. Όλοι μαζί στο όνομα του Χριστού ζητάμε από το Θεό να μας κάνει έτσι. Το ξαναλέω, αμήν, με όλη μας την καρδιά. Πες αμήν αδερφέ, μη φοβάσαι. Αμήν στον Κύριο λέμε, αλλά πες και με την καρδιά σου, δεν πειράζει. Καλύτερα να το λέμε με την καρδιά μας παρά με το στόμα μας. Αλληλούια. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει τώρα το έργο του Θεού στον Ιερεμία τον μικρό. Που λέει είμαι παιδίον. Και εξέτεινε ο Κύριος τη χείρα αυτού και οίκησε το στόμα μου. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, ιδού τώρα έθεσα τους λόγους μου στο στόμα σου. Θα λες αυτά που σου λέω, αλλά δεν θα τα λες από μόνος σου. Εγώ θα τα βάζω στην καρδιά σου και στο στόμα σου. Και δεν θα είναι λόγια δικά σου, θα είναι λόγια δικά μου. Εγώ τι χρειάζομαι? Εγώ χρειάζομαι το σώμα σου και το στόμα σου. Εγώ χρειάζομαι την καρδιά σου να τα αποδεχτεί. Τα άλλα εγώ θα τα κάνω. Εγώ θα τα κάνω τα άλλα όλα. Και θυμάμαι μια φορά όταν με είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Ήταν μια πολύ ευλογημένη περίοδο της ζωής μου. Μου είχε δώσει ο Θεός με επισκέψεις πολύ ωραία πράγματα. Μου είχε πει, εγώ θα κηρύξω τις έσχατες ημέρες το λόγο μου εν σωματική μορφή. Και το άκουσα και λέω, δεν το γράφει πουθενά μέσα. Και δεν το είπα σε κανέναν. Αλλά καθόμουν και το σκεφτόμουν και προσευχόμουν. Και έλεγα, Κύριε, τι θα πει εν σωματική μορφή? Πώς ενσωματική μορφή? Εσύ είσαι πνεύμα.
Τα λόγια σου είναι πνεύμα και ζωή. Πώς θα κηρύξεις το λόγο σου εσύ εν σωματική μορφή? Και μετά από καιρό, όχι πολύ, ήρθε πάλι με επισκέφθηκε. Εγώ εξέλεξα δούλους, τους οποίους θα πληρώσω με όλη τη δύναμη του Πνεύματός μου του Αγίου και δεν θα είναι αυτοί οι λαλούντες, αλλά εγώ εν σωματική μορφή. Με το σώμα το δικό τους, με το στόμα το δικό τους, με τη λογική τη δική τους, αλλά δεν θα μιλάνε αυτοί, θα έχω κάνει κατάληψη. Δηλαδή θα κατοικώ εν δυνάμει μέσα τους και δεν θα είναι αυτοί, αλλά εγώ θα είμαι. Και το κατάλαβα. Το καταλάβαμε όλοι μας, έτσι δεν είναι, αδερφοί? Έτσι έκανε στον Ιερεμία τώρα. Λέει, έθεσα τους λόγους μου στο στόμα σου, τώρα δεν μιλάς εσύ. Είναι δικιά μου λόγια. Εγώ θα τα μιλάω. Τι θέλω? Θέλω το σώμα σου, βρε. Θέλω τη ζωή σου, θέλω την καρδιά σου, θέλω τη γλώσσα σου, θέλω τα δόντια σου, θέλω το στόμα σου, θέλω εσένα. Να γίνω ναός, να γίνεις ναός δικός μου. Και υπάρχει, ξέρετε, ο ναός, ο οποίος είναι τέλειος, ετοιμασμένος, χτισμένος, αλλά είναι και ο ναός όταν εισέρχεται η δόξα του Θεού μέσα και την πλημμυρίζει. Όπως ήταν η σκηνή του μαρτυρίου που όταν την τελείωσε ο Μωυσής πλημμύρισε η δόξα του Θεού μέσα στη σκηνή, όπως ήταν ο ναός που έχτισε ο Σολομών και τον έκανε τέλειο με την εντολή του Κυρίου, πλήρη, χωρίς καμία έλλειψη, και πλημμύρισε η δόξα του Θεού, και όπως ήταν και ο ναός που έδειξε σε όραμα ο Θεός τον Ιζεκιήλ, που και πάλι πλημμύρισε η δόξα του Θεού. Και τώρα είναι το επόμενο που θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί. Το πρώτο είναι να μας φτιάξει και το δεύτερο να μας κάνει όλους ναούς του Πνεύματος του Αγίου και να εισέλθει εν δυνάμει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Αλλά και η Εκκλησία είναι ο ναός, ο οίκος του Θεού. Και στην Εκκλησία μας θέλουμε να εισέλθει εν δυνάμει η παρουσία και η δόξα του Θεού. Αλλά θυμηθείτε το κήρυγμα που είχαμε πριν 2-3 Κυριακές. Όταν εισέλθει η δόξα του Θεού μέσα στην Εκκλησία, τότε προηγείται η κρίση. Γιατί πρέπει κρίση, γιατί πρέπει ο ναός αυτός να είναι άγιος. Ο νόμος του ναού αυτού είναι αγιότατος, υπερθετικός βαθμός αγιασμού. Και θυμηθείτε τον Ανανία και τη Σαφύρα, πως ο Θεός τους έβγαλε έξω σαν δέλυγμα, αν και το αμάρτημά τους δεν ήταν και τίποτα σημαντικό, αλλά ήταν σημαντικό για την κατάσταση αγιασμού που απαιτούσε ο Θεός από την Εκκλησία αυτή τότε. Άρα λοιπόν, με φόβο, αδερφοί αγαπητοί, τα ζητάμε όλα αυτά, όχι με επιπολαιότητα, ούτε με θαυμασμό, γνωρίζοντες ότι έφτασε ο καιρός να αρχίσει η κρίση του Θεού από τον οίκον του Κυρίου, από την Εκκλησία του Χριστού. Είδε λοιπόν τώρα, αφού έθεσα τα λόγια μου σε σένα, σε κατέστησα σήμερον, πότε σήμερον? Σήμερον που σε κάλεσα, που σου αποκάλυψα, που σου φανέρωσα, αλλά ιδιαιτέρως που πλημμύρισα το στόμα σου με τα λόγια μου. Σε κατέστησα σήμερα επί τα έθνη όλα και επί τις βασιλείες να εκριζώνεις, να κατασκάπτεις, να καταστρέφεις, να κατεδαφίζεις, αλλά όμως και να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Γιατί η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου είναι δίστομος. Κόβει και δεξιά, κόβει και αριστερά. Δηλαδή και κριζώνει και κατασκάπτει και καταστρέφει και κατεδαφίζει. Αλλά και οικοδομεί και καταφυτεύει. Είναι τα όπλα του Πνεύματος του Αγίου, τα όπλα του Θεού, τα δεξιά προς ευλογία, αλλά και τα αριστερά προς ταλαιπωρία. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιερεμίας, ο δούλος του Θεού, η Εκκλησία του Θεού έχει εξουσία. Έχει εξουσία να δένει και κανείς δεν μπορεί να λύσει. Αλλά έχει εξουσία να λύνει και κανείς δεν μπορεί να δέσει. Εμείς λοιπόν χαιρόμαστε, είμαστε ευγνώμονες γιατί ο Θεός μας πρόσθεσε σε αυτή την Εκκλησία. Στην Εκκλησία που έχει το Λόγο του τον Άγιο, στην Εκκλησία που έχει το Πνεύμα του το Αγαθό, και στην Εκκλησία, στην οποία κεφαλή και βασιλεύς είναι ο Ιησούς Χριστός και εμείς μέλη αλλήλων. Αμήν. Αμήν. Αμήν, Κυρία μου.